Φτωχό μου κορίτσι, δεν έχεις ιδέα. Αλλάξτε τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Εμποδίζει την έρευνα για τα Τέμπη. Κάλεσε την Ελλάδα η Ευρωπαίη Εισαγγελέα Λάουρα Κιόβεση, αναφέροντας ότι ο συγκεκριμένος νόμος αντιβαίνει στο ευρωπαϊκό δίκαιο και εμποδίζει την έρευνα της Ευρώπης για το θανατηφόρο σιδηροδρομικό δυστύχημα που κόστισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους στα Τέμπη το 2023. Η κυρία Κιόβεση είπε ότι υπάρχει σύγκρουση μεταξύ διατάξεων του Ελληνικού Συντάγματος και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με τρόπο που περιορίζει την ίδια ώστε να εκμεταλλευτεί όλο το επλοστάσιο των δυνατοτήτων που έχει για να διερευνήσει την υπόθεση. Πιο συγκεκριμένα, σχετικά με τους δύο πρώην υπουργούς που εμπλέκονται, εξήγησε ότι η μόνη επιτροπή που μπορεί να τους εξετάσει είναι αυτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου, κάτι που πρέπει να αλλάξει. Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε μόλις λίγες ώρες μετά τη δημοσίευση της επιστολής της Μαρίας Καριστιανού προς τις προέδρους Φον ντερ Λάιεν και Μέτσολα σχετικά με την απόφαση να αναθέσουν το χαρτοφυλάκιο μεταφορών της επόμενης επιτροπής στον Έλληνα Επίτροπο Απόστολο Τζιτζικώστα, ο οποίος, αν και προσωπικά δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση αυτή, αναμένεται να υποβληθεί σε ακρόαση από τους ευρωβουλευτές για να ερωτηθεί για το θέμα αυτό.